Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εκπομπή, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λίγο μετά τις 5.30. Σχολιάζουμε την καθημερινότητα, δείχνουμε φωτογραφίες, βίντεο, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω από τους 4 και όχι μόνο τροχούς. 2 και κανένας να μην είναι, δεν μας χαλάει, να πετάμε δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή λίγο με τα τρελά και παλαβά των ελληνικών δρόμων, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, θα έλεγα. Οπότε πάμε στις πρώτες φωτογραφίες για να ξεκινήσουμε να σχολιάσουμε και να δούμε τι μπιριμπόπ κάνουμε όλοι στους δρόμους. Για να δούμε λίγο τις φωτογραφίες, γιατί σας έχω έτσι διάφορα πολύ ωραία πράγματα για να δείτε και να προβληματιστείτε όταν κάνετε μία χαζομαρίτσα. Οπότε για να δούμε τι μας δείχνει η πρώτη φωτογραφία. Μία εικόνα, την οποία νομίζω ότι τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Από την Αθήνα μας έρχεται αυτή η φωτογραφία και φίλες και φίλοι, τι μπορούμε να διαπιστώσουμε? Πολύ απλά, είσαι πεζός, περπατάς, κατεβαίνεις στο δρόμο, προσπερνάς το αυτοκίνητο και ξανεβαίνεις στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, το μηχανάκι το παρκάρει και αυτός εκεί. Οι μηχανόβοι τώρα, ξέρετε, δεν είναι, πολλές φορές νομίζουν ότι το πεζοδρόμιο είναι χώρος στάθμευσης για μοτοσυκλέτες. Δείτε εδώ εικόνες, νομίζω έχουμε και άλλη μια τρίτη φωτογραφία. Δείτε εδώ και τώρα πείτε μου, άντε ένας πεζός που δεν έχει πρόβλημα, κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο, συνεχίζει. Μία μαμά με κοριτσάκι τι κάνει, με καροτσάκι τι κάνει, κατεβάζει το παιδί στο δρόμο. Ένα άτομο με αναπηρία που είναι σε καροτσάκι και αυτός τι κάνει. Πείτε μου τώρα εσείς, βρείτε μου τη λύση. Και επειδή βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί, ο Θεός να τους κάνει, βρήκαν τον εύκολο τρόπο να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Πάμε στην προηγούμενη, λίγο ακόμα δεν τελειώσαμε. Πει την επόμενη φωτογραφία, παιδιά. Δημήτρης Δήμας τώρα στην κονσόλα του. Βιάζεται. Βάζει τόση. Να μην σχολιάσουμε τους προηγούμενους. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Εδώ τώρα ο αθεόφοβος, μακράν αυτός είναι πραγματικά αθεόφοβος, φίλες και φίλοι, είπε να ξεφορτώσει. Και δείτε τώρα εδώ πώς σε φορτώνει. Από πίσω δεν έχει καθόλου κενό. Και από μπροστά έχει αφήσει ελάχιστο, δηλαδή κανονικά δεν περνούσες. Δεν σας το κρύβω, γιατί εγώ την έχω τραβήξει τη φωτογραφία. Δεν περνούσε να περάσει το πεζοδρόμιο, έπρεπε να γυρίσει στα πλάγια. Δείτε εδώ ο αθεόφοβος. Εντάξει, πραγματικά είναι απίστευτες αυτές οι δύο εικόνες. Αλλά είναι πραγματικές, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εδώ είναι η τρίτη φωτογραφία από τους ελληνικούς δρόμους, άλλος αθεόφοβος. Πραγματικά η βλακεία δεν έχει όρια ορισμένες φορές. Είναι φωτογραφία από την Κηφισιά. Χαριλάου Τρικούπη. Μας την έχουν στείλει την ίδια φωτογραφία δύο αναγνώστες. Με διαφορά χρόνου, να υποθέσω. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα? Ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στην νησίδα. Δείτε πραγματικά ένα εντυπωσιακό παρκάρισμα. Όπως μας έγραψε ο ένας αναγνώστης, μας λέει ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει ένα παιδικό σταθμό και οι γονείς όταν έχουν να τα πάρουν τα παιδιά, να τα πάρουν, αφήνουν τα αυτοκίνητα τους όπου να είναι. Έχουμε δει όπου να είναι και όπου να είναι, αλλά τέτοιο πράγμα, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ξαναδεί. Έχω περάσει πολλές φορές από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω αν και σε άλλη περιοχή της Αθήνας, της Ελλάδας έχετε δει. Εγώ προσωπικά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε το προηγούμενο. Να έχει κλείσει τελείως τον δρόμο. Έλα Χριστέ και Παναγία, τι άλλο πραγματικά θα δούμε? Απολαύστε εδώ την εικόνα. Μοναδική εικόνα θα έλεγα, που δεν θα τα ξαναδείτε και δεν τα βλέπετε και πουθενά συνήθως. Μόνο στην πραγματικότητα. Ωραία, αυτά όσον αφορά τις βλακίες των ελληνικών δρόμων. Πάμε λίγο στα νέα γύρω από το χώρο του αυτοκίνητου. Θα ξεκινήσουμε με φωτογραφίες για να σας πούμε και τι καινούριο υπάρχει, τι γίνεται γύρω από την τετρακίνηση. Τετρακίνηση, όχι τα 4x4 αυτά τα καθαρόεμα, αυτά που έχουν 4 ρόδες τέλος πάντων. Για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις φωτογραφίες και να σας εξηγούμε τι είναι η κάθε μία. Τι βλέπουμε εδώ? Το Kia Picanto τελευταίας γενιάς, ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το δούμε στην ελληνική αγορά να έρχεται από τον Ιανουάριο του 2014 με εφοδιασμένο με kit υγραεριοκίνησης. Βέβαια θα μου πείτε, μα όποιος θέλει πηγαίνει και βάζει ένα kit υγραεριοκίνησης. Ναι, αλλά όμως δεν μπορεί να βάλει kit υγραεριοκίνησης εργοστασιακό και να έχει και το αυτοκίνητο και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Από 10.500 ευρώ και κάτι θα είναι διαθέσιμο. Σας το λέω να το ξέρετε, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο πόλης και όχι μόνο, με αρκετά ωραίο design. Για πάμε τώρα στην επόμενη φωτογραφία, να δούμε τώρα τι άλλο θα δούμε. Νομίζω κάτι εντυπωσιακό. Honda. Όλο προσόντα, είτε το θέλουμε είτε όχι, και ειδικά το συγκεκριμένο νομίζω ότι έχει πάρα πολλά προσόντα. Honda NSX, αλλά φίλες και φίλοι,
Κάμπριο. Τώρα τι θέλετε να σας πω κι άλλα. Νομίζω ότι είναι ένα αυτοκίνητο που δεν χωρά πραγματικά σχολιασμό. Στην επόμενη φωτογραφία. Όχι αυτή, αυτή. Κόκκινο το ένα, κόκκινο το άλλο, αλλά καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, τελευταία Lamborghini Gallardo, η οποία κατασκευάστηκε από το εργοστάσιο της Ιταλικής αυτοκινομηχανίας και είναι μακράν το πιο επιτυχημένο μοντέλο της Lamborghini. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί, διότι τα μισά αυτοκίνητα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Lamborghini είναι Gallardo. Το βλέπετε. Και πάλι τι να σχολιάσει, άντε πείτε μου εδώ. Και είναι η Lamborghini, όπου οι πόρτες, να ξέρετε, γιατί έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι οι πόρτες της Lamborghini ανοίγουν προς τα πάνω. Να ξέρετε ότι εδώ ανοίγουν κανονικά. Η Baby Lamborghini, τώρα τι Baby, ο Θεός και η ψυχή της, 5.000 κυβικά και 560 άλογα. Και άντερα που λέμε να έχεις, να μπορείς να πατάς τον γκάζι και να πηγαίνεις γρήγορα στην πίστα. Ωραία, αφήνουμε τις φωτογραφίες και πάμε να ξεκινήσουμε με τεχνολογίες και βίντεο τα οποία θα σας δείξουμε τώρα τα επόμενα δευτερόλεπτα. Το πρώτο βίντεο μας έρχεται από την μάρκα Nissan και το καινούριο Qashqai, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από το Φεβρουάριο του 2014. Νέα ολοκένουργια γενιά. Και εδώ πάμε να δούμε το Nissan Qashqai, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παρκάρει μόνο του. Θα δείξουμε τώρα και ένα άλλο βίντεο με τον Nissan Qashqai, γιατί δεν το καταλάβαμε και πολύ. Πώς το αυτοκίνητο μπορεί να παρκάρει μόνο του, χωρίς να τρακάρει δηλαδή, χωρίς να χτυπήσει. Να σου πω ότι το καινούριο Qashqai είναι εφοδιασμένο και με κάμερες, όπου βλέπεις το χώρο γύρω από το αυτοκίνητο σε 360 μοίρες, δηλαδή βλέπεις παντού. Αυτό το βλέπουμε σε ένα πιο μικρό μοντέλο, το οποίο, το καινούριο Nissan Note, το οποίο πρόσφατα είναι διαθέσιμο, ξεκίνησε να διατίθεται και στην ελληνική αγορά. Η νέα ολοκένουργια γενιά. Δεν ξέρω αν έχουμε το επόμενο το βίντεο. Για να δούμε το άλλο βίντεο με τον Nissan Qashqai, έτσι μήπως για να το εμπεδώσουμε λίγο καλύτερα, γιατί σε αυτό το οποίο είδαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα δεν το καταλάβαμε καλά. Δείτε το τώρα. Για να το ξαναδούμε. Εδώ, φίλες και φίλοι, δείτε. Έχει ραντάρ, εφοδιασμένο με ραντάρ. Δεν κάνεις τίποτα. Το αυτοκίνητο παρκάρει από μόνο του. Μόνο όψιον βάζεις και πρώτη. Πρώτη Δευτέρα. Εντάξει, Δευτέρα δεν χρειαστεί. Πρώτη δεν χρειαστεί. Πάει μόνο το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι ένα όχημα. Ένα αυτοκίνητο ελευθέρου χρόνου που θα κάνει πραγματικά πάταγο και στην ελληνική αγορά. Μόνο θα πω κάτι συγκεκριμένο για να καταλάβετε. Η γενιά που κυκλοφορεί σήμερα, που είναι αρχαία, κυκλοφορεί 5, 6, 7 χρόνια το Qashqai στην παγκόσμια αγορά. Μέχρι πριν από τον προηγούμενο μήνα, στις ευρωπαϊκές πωλήσεις ήταν νομίζω στην 8η θέση. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που παλιώνει, έχει παλιώσει, τι παλιώνει, έχει παλιώσει, στην 8η θέση το πρώτο SUV σε πωλήσεις στην Ευρώπη και αν και παλιό, πουλάει. Φανταστείτε τι θα γίνει με την καινούργια γενιά. Είδατε συστήματα που θα έχει, έχει και μια πάρα πολύ ωραία σχεδίαση και συστήματα τεχνολογικά, όπου τα καινούργια αυτοκίνητα, όσο περνούν οι μήνες, θα έλεγα, τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Πάμε να δούμε τώρα ένα σύστημα της Ford, το οποίο μετρά τους παλμούς της καρδιάς. The new Ford S-Max concept combines advanced exterior design with innovative features for improved comfort, safety and efficiency. The organic LEDs on the rear lamps are so small that they allow a much more intricate and complex design for the light clusters and an infinite range of colors.
The flexibility of the smart S-Max concept's interior means. Εδώ τώρα φίλε και φίλοι, να βλέπουμε και το βίντεο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βλέπουν εμένα. Νομίζω το βίντεο θα είναι καλύτερα. Βλέπουμε εδώ τη νέα γενιά του S-Max, το οποίο θα εφοδιάζεται με ένα καινοτόμο σύστημα της Ford, που μετρά τους καρδιακούς παλμούς του οδηγού. Τι γίνεται τώρα, γι' αυτό γιατί έχει να κάνει? Πολύ απλά, το κάθισμα, να σας το πω έτσι κατανοητά, φέρει μια τεχνολογία ηλεκτροκαρδιογραφήματος και περιλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιους αισθητήρες. Αν καταλάβει το αυτοκίνητο ότι ο οδηγός δεν τα πάει και τόσο καλά με την καρδιά του, τον ενημερώνει, τον προειδοποιεί ότι «Οπ, έλα εδώ, κάτι συμβαίνει, θα πάθεις καρδιακό επεισόδιο». Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πολλά τα δυστυχήματα τα οποία γίνονται, ατυχήματα με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους και παθαίνουν καρδιακό επεισόδιο την ώρα που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Ωραία συστήματα αυτά, γιατί είναι συστήματα που έχουν να κάνουν πάνω απ' όλα με την ασφάλεια όχι μόνο του οδηγού και των επιβατών. Για φανταστείτε ένας οδηγός ο οποίος έχει καρδιακό πρόβλημα να πάθει κάτι την ώρα που οδηγεί και να έχει μέσα στο αυτοκίνητο και άλλους 4 επιβάτες. Ειδικά αν είναι εδώ το Ford που είναι και 7 θέσιο, φανταστείτε τι έχει να γίνει. The glucose level monitoring system allows for a new level of certainty about the health and well-being of passengers. Once connected with Sync, a diabetic driver can, for example, concentrate on the traffic ahead, while the system will. Εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, όταν καταλαβαίνει το σύστημα αυτό της Ford ότι ο οδηγός έχει πρόβλημα, δεν τον ενημερώνει απλά, στέλνει και σήμα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, θα γίνεται στο 166. Και ενημερώνει ότι εδώ πέρα ο συγκεκριμένος έχει πρόβλημα μέσα από συντεταγμένες. Βρίσκουν οι άνθρωποι που είναι το αυτοκίνητο και κατευθύνονται προς το σημείο. Γιατί τι μπορεί να συμβεί? Να πάθει ένα ατύχημα ο οδηγός, να χάσει τον έλεγχο του αυτοκίνητου, να βγει εκτός. Οπότε πώς θα μπορέσει ο ίδιος να ενημερώσει ότι έχει πρόβλημα? Το αυτοκίνητο το κάνει από μόνο του. Απίστευτο. Ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και στο, ακόμα και στο Ford Fiesta τελευταίας γενιάς, και αυτό το σύστημα έχει να κάνει όχι με τους παλμούς της καρδιάς, αλλά, φίλες και φίλοι, με το αν πάθει κάποιο ατύχημα ο οδηγός ή δεν πάθει. Δηλαδή, αν βγει το αυτοκίνητο, πώς θα ενημερώσει ο οδηγός αν έχει τραυματιστεί? Το αυτοκίνητο ενημερώνει από μόνο του, εφόσον φυσικά έχεις συνδέσει από πριν το κινητό σου τηλέφωνο με το αμάξωμα. Τρελά συστήματα, πραγματικά, συστήματα τα οποία μας θυμίζουν ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όμως είναι συστήματα καθημερινά, σύγχρονα, υπερσύγχρονα συστήματα. Να σας πω μόνο ότι το τελευταίο Ford Fiesta, εδώ βλέπουμε το S-Max βέβαια, αλλά αξίζει να σας τα αναφέρω αυτά για να τα ξέρετε, έχει τη δυνατότητα, αν ένας μπαμπάς έχει ένα Ford Fiesta και ο γιος του ζητάει το αυτοκίνητο, να του το δώσει, αλλά να του κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ούτως ώστε ο γιος και να μην τρέχει, ή να τον ενημερώνει όταν πηγαίνει πάνω από μια συγκεκριμένη ταχύτητα και πάει λέγοντας. In case of oncoming traffic on the wrong side of the motorway, cars could be alerted by a message that is passed from one vehicle to the next over many kilometers. This means that the relatively short communication range of Wi-Fi can be extended over a great distance. Εδώ εντάξει, είδαμε, πήραμε μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα καινούργια συστήματα της Ford. Γιατί όχι μόνο, πολύ σημαντικό αυτό με την καρδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά η ασφάλεια είναι ένας τομέας όπου νομίζω ότι οι περισσότερες αυτοκινητομηχανίες, αν όχι όλες αυτή τη στιγμή, δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση. Έμφαση δίνουν και αν το έχετε παρατηρήσει, νομίζω οι περισσότεροι θα το έχετε κάνει, αυτό τα λεγόμενα αστέρια ασφαλείας. Πόσα αστέρια έχει το αυτοκίνητό σου έπειτα από τις δοκιμές πρόσκρισης του ανεξάρτητου οργανισμού EuroNCAP. Τι είναι αυτός ο οργανισμός? Παίρνει τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν οι εταιρείες, τα βάζει να κάνουν κάποιες δοκιμασίες, κάποιες τράκες δηλαδή, πώς να το πω, συγκρούσεις με τοπικές πλαϊνές και ανάλογα με τη ζημιά που παθαίνουν οδηγός, επιβάτες, η πεζή, ακόμα και η πεζή, ακούστε λιγάκι, δίνει και τα αστέρια. Ένα αυτοκίνητο εξ αυτών, τα τελευταία μάλιστα που ανακοίνωσε ο οργανισμός EuroNCAP, ήταν η Maserati Ghibli. Το αυτοκίνητο αυτό, να ξέρετε, είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά και είναι διαθέσιμο με full ασφάλεια 5 αστέρων. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και πάμε να δούμε και πώς καταστρέφεται μία Maserati Ghibli, για να αισθανόμαστε και εμείς όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο ότι αυτό που έχουμε πάρει μας προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια.
Endurance EP, 5 αστέρια, 9 Maserati Ghibli. Είδατε πώς καταστρέφεται. Το βλέπεις και λες, πω, δεν μου το έδιναν εμένα αντί να το είχαν διαλύσει αυτό το αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε σκεφτεί όταν βλέπουμε αυτές τις συνταρακτικές εικόνες. Τώρα όμως πάμε να δούμε κάποιες άλλες εικόνες, φωτογραφίες θα δούμε. Γιατί πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι, ποιος ήρθε? Ο Τόμι Μάκινεν. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Κορυφαίος οδηγός αγώνων ράλι. 4 παγκόσμια πρωταθλήματα, τον οδηγό των οποίων τον έχουμε συνδυάσει κυρίως, θα έλεγα, με το Mitsubishi Evo, το θρυλικό αυτό αγωνιστικό αυτοκίνητο. Έχει τρέξει και με άλλα αυτοκίνητα όπως Subaru κλπ. Και όπως σας είπα, ο Τόμι Μάκινεν ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα και θα σας εξηγώ τώρα εδώ τις φωτογραφίες που θα βλέπουμε. Ο Τόμι Μάκινεν είναι ο κύριος στο βάθος, ο δεξιά όπως βλέπουμε. Αριστερά είναι ο Βασίλης Ορφανός. Είναι ο κορυφαίος ίσως αναβάτης στην Ελλάδα. Είναι ο αναβάτης όπου έχει λάβει μέρος 6 φορές στο Rally Dakar, τον πιο σκληρό αγώνα του κόσμου. Και πού βρίσκονται τώρα οι δύο αυτοί παγκόσμιοι κορυφαίοι οδηγοί, ο καθένας στον τομέα του. Στην πρώτη φωτογραφία λίγο να πάμε. Ο Τόμι Μάκινεν, γιατί έχει κατακτήσει 4 φορές τον τίτλο στο WRC. Ο Βασίλης Ορφανός έχει κερδίσει μια φορά την κατηγορία του. Καλά ακούσατε. Στο Rally Dakar. Βρίσκονται σε ένα ελληνικό αυτοκίνητο, το αποκαλούμενο Supercar ή αλλιώς Cores Project 4. Και ο Τόμι Μάκινεν ήρθε στην Ελλάδα για να δοκιμάσει, να οδηγήσει το ελληνικό Supercar και να πει την άποψή του. Θα σας πω μόνο ότι ο άνθρωπος πραγματικά, και δεν είναι τυχαίος, ο Τόμι Μάκινεν εντυπωσιάστηκε. Πάμε τώρα στην επόμενη φωτογραφία, γιατί εκτός από το αυτοκίνητο εντυπωσιάστηκε με κάποια άλλα πράγματα, όπως με αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Με μία μηχανή Enduro. Ο Τόμι Μάκινεν μαζί με τον Βασίλειο Ορφανό πήρανε τις μοτοσυκλέτες, δύο μοτοσυκλέτες Enduro και πήραν τα βουνά της Αττικής. Θα σας πω ότι ξεκίνησαν από τους πρόποδες Πεντέλης. Μετά κατευθύνθηκαν, εδώ βλέπουμε και μία αναμνηστική φωτογραφία, κατευθύνθηκαν στο αρχαίο λατομείο της Πεντέλης, τα βασιλικά κτήματα στο Τατόι, πήγανε μετά από τη λίμνη του Μαραθώνα. Εδώ, η φωτογραφία αυτή ποια είναι? Βλέπουμε τον Τόμι Μάκινεν, δεξιά με την φόρμα, και αριστερά είναι ο Δημήτρης Κορές, ο κατασκευαστής που έφτιαξε το ομώνυμο αυτοκίνητο, Cores Project, και έχει βγει 1, 2, 3, πλέον βρισκόμαστε στο τέταρτο. Για πάμε να δούμε. Εδώ βάζουμε βενζίνη στις μοτοσυκλέτες για να αρχίσουμε τις βόλτες στα βουνά της Αττικής. Και εδώ είναι λίγο πριν από την αναχώρηση. Φοβερό ότι ο συγκεκριμένος οδηγός, και είπαμε, νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζουν, φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο Βασίλης Ορφανός, τον ξεχωρίζουμε και από το ιδιαίτερο κράνος, αυτό το φωσφοριζέ. Έτσι, αριστερά ο Βασίλης Ορφανός, δεξιά ο Τόμι Μάκινεν, ήρθε στην Ελλάδα για να οδηγήσει και να πει την άποψή του, να καθοδηγήσει για να γίνει ακόμα καλύτερο το Cores Project νούμερο 4. Με αυτά και με αυτά, όμως, φίλες και φίλοι, εκπομπή BBB έφτασε στο τέλος, της Βασίλης Αριμπαλίδης. Στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης της Ζούγκλας, Δημήτρης Δήμας στην κονσόλα του Δήμου. Δήμητρα όμως έχουμε και αμέσως μετά, από Δημήτρη σε Δήμητρα. Δήμητρα Μουγκοπέτρου, ζήσε τη ζωή. Εμείς, φίλες και φίλοι, τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 5:30. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά. Τελειώσαμε, αλλά αυτό που βλέπετε δεν είναι έκθεση αυτοκινήτου, γκαράζ. Άντε, γεια σας.